Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή σεζόν να έχουμε. Οι 24 ώρες βρίσκονται στην Αθήνα, σε ένα αφιέρωμα στην χρυσή παραολυμπιονίκη Καρολίνα Πελενδρίτου. Θα επιχειρήσουμε να δούμε τα πάντα για την ζωή και τους δικούς της ανθρώπους πίσω από τις επιτυχίες. Καρολίνα μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία να μας υποδεχθείς εδώ στην Αθήνα, στην περιοχή όπου περνάς τα τελευταία χρόνια της ζωής σου, την καθημερινότητα σου, τις προπονήσεις σου. Εντάξει, δεν χρειάζεσαι ιδιαίτερες συστάσεις. Θα επιχειρήσουμε όμως να δούμε την Καρολίνα πίσω από τις επιτυχίες, ένα πλήρες αφιέρωμα σε σένα και αυτά ως μια αρχή, θέλοντας να σου πω ιδιαίτερες ευχαριστίες για αυτήν την ευκαιρία. Και εγώ σας ευχαριστώ και χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να είμαι μαζί σας σήμερα, γιατί το πίσω από τα μετάλλια και πίσω από τις επιτυχίες κρύβεται κάτι που πολλές φορές ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει και δεν μπορεί να το δει κιόλας, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να τα δούμε έτσι λίγο όλα πιο σφαιρικά. Τεράστια μπράβο, πολλά συγχαρητήρια στην πρωταθλήτριά μας. Προφανώς αυτό που είμαστε σήμερα στις ζωές όλων μας καθορίζεται πάρα πολύ από τα παιδικά μας βιώματα. Αν σου ζητούσα να μου πάρεις το χρόνο αρκετά πίσω, ποιες είναι οι πρώτες εικόνες που έχεις για τον εαυτό σου? Θυμάμαι τον εαυτό μου ως ένα πάρα πολύ άτακτο παιδί. Ό,τι βλακεία υπήρχε ήμουν μέσα, ό,τι αναστάτωση υπήρχε ήμουν μέσα και γενικά είχα πάρα πολύ ενέργεια. Αυτό ήταν και ο λόγος ουσιαστικά που μπήκα στον αθλητισμό, γιατί σπίτι και με τα αδέρφια μου γινόταν, ιδιαίτερα με τον αδερφό μου, ένας χαμός. Οπότε η μαμά μου και οι γονείς μου είχαν πει ότι πρέπει κάπου να διοχετεύω την ενέργειά μου για να έρχομαι σπίτι λίγο κουρασμένη. Ήμουν έντονος χαρακτήρας πάντα. Εντάξει, μετά ανατράπηκε λίγο αυτό στην πορεία, αλλά τα παιδικά μου χρόνια ήταν κάπως έτσι. Κάποια στιγμή αλλάζουν όλα, ουσιαστικά όταν στα 9 μου χρόνια παρουσιάζεται το πρόβλημα και από αυτό το παιδί που ήμουνα ξαφνικά γίνομαι απολύτως εσωστρεφής, κλείστηκα τελείως τον εαυτό μου και εκεί αλλάζουν όλα ουσιαστικά για μένα. Μέχρι τα 9 δεν υπήρχε οποιοδήποτε θέμα σε σχέση με την υγεία της Καρολίνας. Δεν υπήρχε κάποιο θέμα, αλλά εγώ όσο περνάνε τα χρόνια και το σκέφτομαι, πιστεύω ότι κάτι υπήρχε, απλά δεν το είχαμε αντιληφθεί. Γιατί θυμάμαι όταν πήγαινα σχολείο, πήγαινα μετά τα μεσημέρια στη γιαγιά, μέχρι να σχολάσουν οι γονείς να έρθουν να μας πάρουν. Οπότε διαβάζαμε λίγο τα μαθήματά μας και θυμάμαι ότι έκανα συνέχεια λάθη και ότι το μάτι μου προσπαθούσε να πάει στην επόμενη λέξη για να προλάβω να διαβάσω σωστά, αλλά είχα δυσκολία. Και όσο περνούσαν τα χρόνια και το πρόβλημα μεγάλωνε, εξήγησα αυτή την εικόνα της δυσκολίας στο διάβασμα, ότι τότε μάλλον κάτι υπήρχε, απλά ήταν στην αρχή και δεν το είχαμε καταλάβει. Μου είπες ότι σε εξώθησαν οι γονείς σου να διοχετεύσει αυτήν την ενέργεια στον αθλητισμό. Εσύ πώς το εξέλαβες τότε, την επαφή με τον αθλητισμό σε μια πολύ νεαρή ηλικία? Ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη. Ο αθλητισμός μου αρέσει πάρα πολύ και δεν είναι ότι μου άρεσε να κάνω κάτι συγκεκριμένο. Μου άρεσαν να κάνω ό,τι υπήρχε, ό,τι είχε να κάνει με αθλητισμό, που μπορεί να μην λεγόντουσαν κάποιες δραστηριότητες αθλητισμός, δηλαδή να σκαρφαλώνω στα δέντρα, σε σίδερα που έβρισκα να ανέβω, να κάνω συνέχεια όλες οι δραστηριότητες που έκανα σαν παιδί, που τώρα που γυρνάω το χρόνο, το μυαλό μου προς τα πίσω το θυμάμαι,
είχαν κάποιο είδος φυσική, σαν γυμναστική. Οπότε μετά το ότι με έβαλαν στον αθλητισμό και ξεκίνησα ουσιαστικά με ενόργανη γυμναστική, ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη. Και σκεφτείτε ότι είχα την ενέργεια τότε να πηγαίνω στην ενόργανη γυμναστική προπόνηση, γύρναγα στο σπίτι, με άφηνε το λεωφορείο και μετά από λίγο περνούσε το άλλο λεωφορείο να πάω για προπόνηση κολύμπη. Δεν κουραζόμουν όμως και μου άρεσε πάρα πολύ. Και όταν ήμουν λίγο κρυωμένη μου έλεγαν δεν θα πας προπόνηση. Και θυμάμαι πολλές φορές ότι έφευγα κρυφά. Ότι λέω θα έχω την τσάντα μου έτοιμη και με το που ακούσω το λεωφορείο παίρνω την τσάντα και εξαφανίζομαι. Το κολύμπι ως κύριο άθλημα πότε προέκυψε? Ουσιαστικά το κολύμπι προέκυψε όταν στην περίοδο που ξεκινάει το πρόβλημά μου στα 9 μου χρόνια. Είναι μια περίοδος που δεν ήταν πολύ ευχάριστη για μένα και παρόλο που έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, είναι πολύ έντονη στο μυαλό μου. Αρχίζουμε να λείπω από το σχολείο συνέχεια και κάθε μέρα ήταν προγραμματισμένα ραντεβού σε γιατρούς, σε νοσοκομεία, όλων των ειδικοτήτων τότε. Καθώς δεν παίρναμε καμία απάντηση και ο ένας μας έστελνε στον άλλον, απάντηση δεν πήραμε, αλλά εκείνη η περίοδος για μένα, για ένα παιδί 9 χρονών, το να μπαινοβγαίνει στα νοσοκομεία, ήταν τραυματική εμπειρία. Δηλαδή, μέχρι σήμερα θυμάμαι ότι τη μυρωδιά του νοσοκομείου, προσπαθούσαν λίγο οι γονείς μου να εξισορροπήσουν όλο αυτό. Μου άρεσε τότε πολύ και ζωγραφική, αγοράζαμε διάφορα για τη ζωγραφική, να ζωγραφίζω. Αλλά δυστυχώς τα πράγματα δεν είχαν τελειώσει εκεί. Αφού είχαμε επισκεφθεί όλους τους γιατρούς της Κύπρου, είχαμε κάνει όλες τις εξετάσεις και χρονοβόρες, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε μια διαδικασία επισκέψης σε γιατρούς και νοσοκομεία στο εξωτερικό. Πήγαμε Ντουμπάι, Ισραήλ, Λονδίνο, Μόσχα. Στο Λονδίνο κάποια στιγμή είχαμε κάνει μια εξέταση παρακέντησης στο σπόνδυλο. Εντάξει, αυτός ο πόνος που ένιωσα τότε, ακόμη και σήμερα όταν κάποιος μιλάει για κάτι επώδυνο σε εξέταση, είναι περίεργο, αλλά νιώθω κάτι στη σπονδυλική μου στήλη, δεν ξέρω γιατί. Θυμάμαι πολύ έντονα ότι ήμουν σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου και μου είχαν δώσει κάποια πράγματα για να κοιμηθώ. Νομίζω το ένα ήταν μορφίνη και επειδή τους έβλεπα όλους γύρω μου να περιμένουν να κοιμηθώ, λέω τώρα όλοι αυτοί περιμένουν γιατί θέλουν να μου κάνουν κάτι. Δεν θα κοιμηθώ, λέω. Με κρατούσαν δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι, γιατί πονούσα πάρα πολύ. Και κάπως έτσι έγινε αυτή η εξέταση. Μετά τα ξυπών ήταν αφόρητη και μας είχαν πει ότι είναι καλό να κολυμπήσω. Κάπως έτσι ξεκίνησε η επαφή μου με το κολύμπι και πήγαμε στην πισίνα και ήταν η μόνη στιγμή που ένιωσα έτσι παιδί, δηλαδή. Μπήκα στην πισίνα, κολυμπούσα, έκανα βουτιές, τρελάθηκα και είχα πει κολύμπι δεν ήξερα, ότι μπορούσα έτσι από μόνη μου και είχα πει στους γονείς μου όταν γυρίσουμε στην Κύπρο θέλω να ξεκινήσω να πηγαίνω στο κολυμβητήριο. Πήγα 1-2 μέρες και με στείλαν μετά στην αγωνιστική και ξεκινάω κάπου εκεί και τους αγώνες μου, οι πρώτοι μου αγώνες ήρθαν πάρα πολύ γρήγορα, Under 10 όπως λεγόντουσαν. Και παίρνω το πρώτο μου χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα πρόστιο, στους Παγκύπριους Αγώνες. Τι θυμάσαι να έλεγες στον εαυτό σου, ποιες σκέψεις έκανες τότε που ήρθε αυτή η κεραμίδα στο κεφάλι? Προσπαθούσα γενικά να το κρύψω όλο αυτό. Και θυμάμαι ότι στην αρχή νομίζανε ότι είναι κάτι τύπου αστιγματισμός και ξεκινήσαμε με γυαλιά. Ακόμη και τα γυαλιά, καυγάς μεγάλος για να τα φορέσω. Δεν τα φορούσα. Ακόμη και τα γυαλιά δηλαδή, ένιωθα ότι με κάναν να δείχνω διαφορετική. Και εκείνη την περίοδο στην Κύπρο, δεν ήταν τα πράγματα έτσι όπως είναι τώρα. Ακόμη και με γυαλιά σε κοροϊδεύαν γιατί φοράς γυαλιά. Οπότε προσπαθήσαμε να βρούμε ένα ευχάριστο σκελετό τότε. Παρ' όλα αυτά δεν μου ήταν εύκολο να τα φοράω. Προτιμούσα να δυσκολεύομαι παρά να φορέσω τα γυαλιά. Εντάξει, ήμουν πολύ στενοχωρημένη. Μαζεύτηκα πάρα πολύ.
κάτι άλλο που θυμάμαι είναι ότι συζητούσαν οι γονείς μου με έναν, νομίζω έχουμε κάποια συγγένεια με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ψυχολόγο, και μιλούσαν μαζί του και τους έλεγε κάποια πράγματα και κάποια στιγμή δεν ήξεραν ότι ακούω, αλλά άκουγα και τους είχε πει να με βάλουν να ζωγραφίσω για να δουν λίγο τι έχω στο μυαλό μου, γιατί δεν μιλούσα. Και θύμωσα. Θύμωσα που το άκουσα αυτό και δεν ήθελα. Δεν ήθελα να το κάνω. Συγγνώμη που συγκινώ, αλλά... Νομίζω ότι... ότι μέσα από τη ζωγραφική λίγο εκφραζόμουνα. Και γι' αυτό και μου άρεσε και αγοράζαμε χρώματα και όλα αυτά. Αυτή η περίοδος, η αλήθεια, είναι θαμένη μέσα μου τα τελευταία χρόνια και μπορεί να είναι η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια που την θυμάμαι και γενικά δεν θέλω να την θυμάμαι. Θέλω να την θυμάμαι μόνο ώστε να μπορώ να προχωρήσω ως μια περίοδος που τα πέρασα και τα ξεπέρασα. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό το ότι ξεκίνησα να κολυμπάω τότε. Νομίζω ότι αυτό με κράτησε και με κρατάει μέχρι σήμερα, απλά τότε πολύ περισσότερο, γιατί ουσιαστικά θεωρώ ότι ήταν ένας τρόπος εκτόνωσης για μένα όλης αυτής της εσωτερικής πίεσης και της θλίψης που ένιωθα. Οι επιτυχίες που έρχονταν μετά ως παιδί, αλλά και στην συνέχεια, απάλυναν τον πόνο ή βρήκες και εσύ μια καινούργια Καρολίνα η οποία είχε μια απίστευτη δύναμη τελικά μέσα της, την οποία μπορούσε να μετουσιώσει και ως ένα παράδειγμα ως τέτοιο άρχισες να το βλέπεις τότε? Σίγουρα, επειδή ο χαρακτήρας μου είναι τέτοιος που είμαι ανταγωνιστική, όπως σας είπα, οι επιτυχίες μου δίναν μεγάλη χαρά και επειδή μου άρεσε την πρώτη φορά που πήρα το χρυσό μετάλλιο, σίγουρα μου δίναν δύναμη για να προσπαθώ και να βάζω συνέχεια στόχους, γιατί γενικότερα από πολύ μικρή έθετα στόχους και τους κυνηγούσα συνέχεια. Περίμενα να τελειώσει η ώρα του σχολείου, να φύγω, ανακουφιζόμουν με το που χτυπούσε το κουδούνι, να φύγω, να εξαφανιστώ από το σχολείο και να περιμένω τη στιγμή που θα βρεθώ στο κολυμβητήριο. Ουσιαστικά ένιωθα ότι ζούσα δύο ζωές. Μια ζωή που ήταν το σχολείο και με πίεζε ασφιχτικά και ένιωθα ότι θα πρέπει να δίνω εξηγήσεις και θα πρέπει να κρύβομαι, θα πρέπει να... Ένιωθα άσχημα γιατί τα βιβλία μου έπρεπε να είναι σε μεγένθηση και τα άλλα παιδιά είχαν κανονικά βιβλία. Έψαχνα τρόπους να δω πώς θα το βολέψω, να μην φαίνεται, να μην καταλάβουν πολλά για το πρόβλημά μου. Πολλές φορές όταν χτυπούσε το κουδούνι για διάλειμμα, έμενα μέσα στην τάξη για να μην φανεί ότι δυσκολεύομαι σε κάτι. Η μόνη ώρα που περίμενα ήταν η ώρα της γυμναστικής πάλι στο σχολείο. Yeah. Εκεί ένιωθα δυνατή. Ένιωθα ότι είμαι ο εαυτός μου, γιατί ένιωθα ότι εξαρτιόμαι μόνο από τις δυνάμεις μου και ότι εξαρτιόμαι μόνο από εμένα. Και η πορεία πώς συνέχισε για την Καρολίνα, μετά και το κομμάτι της αποδοχής θέλω να φέρουμε στην κουβέντα μας, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ήταν ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια της ζωής σου, η αποδοχή. Την αποδοχή βασικά πρέπει να την κερδίσεις από τους άλλους. Αυτό έχω καταλάβει.
όλα αυτά τα χρόνια απλά για να την κερδίσεις από τους άλλους, πρέπει πρώτα να αποδεχτείς εσύ ο ίδιος κάποια πράγματα, που αυτό ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία που είχα να κάνω και η μεγαλύτερη πρόκληση που είχα στη ζωή μου και που είχα να αντιμετωπίσω ουσιαστικά. Σίγουρα όταν ήμουν με τους αρτιμελείς αθλητές αυτό δεν μπορούσε να γίνει, γιατί η κοινωνία ίδια δεν με άφηνε να γίνει. Όταν ένιωθα ότι πρέπει να είμαι ίδια με τους άλλους και όταν ένιωθα ότι οι άνθρωποι που είναι διαφορετικοί και όχι απαραίτητα άνθρωποι με αναπηρία, που είναι απλά διαφορετικοί, δεν είχαν αποδοχή και είτε τα παιδιά κοροϊδεύουν τα άλλα παιδιά, δεν υπήρχε αυτή η παιδεία και ίσως ακόμα να χρειαζόμαστε αρκετή προσπάθεια για να λυθεί αυτό το ζήτημα. Απλά θεωρώ ότι όλα ξεκινάνε από την οικογένεια, μετά από το σχολείο και γενικότερα ευρύτερα στην κοινωνία. Όταν κοροϊδεύε το ένα παιδί το άλλο, είτε γιατί φοράει γυαλιά, είτε γιατί είναι υπέρβαρο, είτε για όλο αυτό, εγώ πού να βγω να πω ότι δεν βλέπω καλά και ότι δεν μπορώ να κάνω πράγματα. Δεν μπορούσα να το κάνω. Και με τους αρτιμελείς αθλητές κρυβόμουν όσο μπορούσα. Όταν έβγαινα στο εξωτερικό για αγώνες, έπρεπε να είμαι συνέχεια με τους άλλους, γιατί ήξερα ότι αν κάποια στιγμή τους χάσω, δεν θα μπορέσω δηλαδή να κάνω πράγματα, να τους βρω. Όταν κατέβαιναν για φαγητό στο εστιατόριο και εγώ αργούσα για κάποιο λόγο, έλεγα ότι δεν θα κατέβω για φαγητό, γιατί αν πάω κάτω και καταλάβουν ότι τους ψάχνω ή δεν μπορώ να τους δω, θα καταλάβουν ότι έχω αυτό το πρόβλημα. Κάπου εκεί η μητέρα μου είχε επισκεφθεί τη σχολή τυφλών στην Κύπρο, η οποία μας είχε στείλει πρόσκληση για ένα συνέδριο αθλητισμού. Ήταν καλεσμένη ένας προπονητής από την Ελλάδα με έναν αθλητή τότε Παραολυμπιονίκη στο Στίβο. Μίλησαν αυτοί οι άνθρωποι για την εμπειρία τους στον Παραολυμπιακό αθλητισμό και κάπου εκεί η μητέρα μου βγήκε και μίλησε και είπε ότι έχω κι εγώ μια κόρη που κάνει αυτό και αυτό. Έχει κερδίσει Παγκύπριους αγώνες, έχει Παγκύπρια ρεκόρ. Και εκείνη τη στιγμή καθόταν ακριβώς μπροστά της ο προπονητής του αθλητή. Θα έπρεπε να ντρέπεστε, της λέει, που βάζετε το παιδί σας σε αυτή τη διαδικασία, σε έναν αγώνα άνισο με αρτιμελείς αθλητές και δεν την έχετε βάλει στη διαδικασία να αγωνίζετε με αθλήτριες που έχουν την ίδια όραση μαζί της. Και του λέει, τι εννοείτε? Και κάπου εκεί αρχίζει να της λέει, δεν έχετε ακούσει, της λέει, για το Παραολυμπιακό κίνημα? Της λέει, όχι, δεν έχω ακούσει. Και αλήθεια είναι ότι μέχρι τότε στην Κύπρο δεν ήξερε κανένας τι σημαίνει Παραολυμπιακοί αγώνες. Και κάπου εκεί της λέει, εμείς θα επιστρέψουμε στην Ελλάδα, της δίνει τα στοιχεία, ανταλλάσσουν στοιχεία, τι χρόνους κάνει η κόρη σας, λέει τους χρόνους και της λέει, να σας πω κάτι, τότε ήταν λίγο μετά το Σίδνεϊ, ήταν το 2001 ή τέλος του 2000. Η χρόνη της κόρης σας, της λέει, μου ακούγεται πολύ καλή και νομίζω ότι στο Σίδνεϊ θα μπορούσε να πάρει μετάλλιο. Στο Σίδνεϊ εγώ θα ήμουν 14 χρονών. Το 2000 ήταν οι Βαλκανικοί Αγώνες τον Αύγουστο που είχα κερδίσει αργυρό και χάλκινο μετάλλιο. Ήμουν 14 χρονών στην ανοιχτή κατηγορία, δηλαδή σε κατηγορία γυναικών, όχι στην ηλικία μου. Γυρνάνε πίσω, την παίρνει κάποια στιγμή τηλέφωνο και της λέει, η κόρη σας, της λέει, θα ήταν χρυσή Παραολυμπιονίκη στο Σίδνεϊ. Εντάξει, τώρα συγκινούμε πάρα πολύ και έρχεται και μου το λέει. Γιατί λέω, τι βλακίες είναι αυτές που μου λες, της λέω. Εγώ δεν πρόκειται, της λέω, να πω ποτέ εκεί. Και κάπου εκεί ξεκινάει ουσιαστικά μια τεράστια αλλαγή για εμένα, μια μεγάλη πρόκληση και ουσιαστικά το πρώτο μεταβατικό στάδιο της ζωής μου. Ήμουν μόλις 16 χρονών. Εκείνη την περίοδο με είχαν εντάξει σε ένα πρόγραμμα που είχε η Ολυμπιακή Επιτροπή Αθλητικής Ψυχολογίας με την Μαρία Ψυχουντάκη, την αθλητική ψυχολόγο που έχω μέχρι και σήμερα. Και με είχαν εντάξει σε αυτό το πρόγραμμα ως αθλήτρια ψηλού επίπεδου και της Ολυμπιακής Ομάδας, που είχαμε κάποιες συναντήσεις ανάλογα, είτε κάθε εβδομάδα είτε δύο φορές το μήνα.
ήμουν πάρα πολύ αρνητική και όλα αυτά που δεν ήθελα καν να πηγαίνω και όλα αυτά που μου έλεγε στις αρχές, νομίζω τα άκουγε μόνο η ίδια. Ένα άγριο πλασματάκι, εξαιρετικά δυναμικό, αϊκίνητη, η οποία με τίποτα δεν μπορούσε να παραδεχτεί τη μείωση της όρασης. Γιατί γι' αυτό είχε έρθει σε μένα. Με παρακάλεσαν να δω το παιδί και να δούμε πώς μπορούμε να τη βοηθήσουμε να καταλάβει και να αποδεχτεί το πρόβλημα της όρασης. Και σε αυτές τις πρώτες συναντήσεις μαζί της, τι προσπαθήσατε να της περάσετε εσείς? Καταρχήν να ηρεμήσει, να συνεργαστεί και σιγά σιγά να αποδεχτεί και το πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που είναι εξαιρετικά δύσκολο, όπως φαντάζεστε, για οποιονδήποτε άνθρωπο, πολλό δε μάλλον ένα παιδί που ήθελε να παίξει. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι κάποια στιγμή στενοχωριόταν και θύμωνε γιατί η μαμά της δεν την άφηνε να κάνει ποδήλατο. Αν είναι δυνατόν, πώς να κάνει ποδήλατο? Οι πρώτες σημειώσεις που έπρεπε να τις δώσω ήταν σε Α3. Σε Α3. Σε Α3. Υπήρχε δυσκολία στο να βλέπει μέσα στην τάξη, αυτό τη θύμωνε πάρα πολύ. Άρα αναγκαστικά έπρεπε πρώτα να ηρεμήσει για να μπορέσει να δεχτεί και το πρόβλημα στη συνέχεια και να προχωρήσει παρακάτω, γιατί το πρόβλημα δεν μπορούσαμε να το αλλάξουμε. Ναι. Και ήταν και ένα πρόβλημα το οποίο προοδευτικά χειρότερευε. Αυτή ήταν και η πληροφορία που μου είχε δώσει η μαμά της. Οπότε και αυτό το δεδομένο και λαμβάνοντας αυτό υπόψη μας, έπρεπε οπωσδήποτε να το αποδεκτεί. Έπρεπε οπωσδήποτε να το αποδεκτεί. Δεν ήθελε να σταματήσει τον αθλητισμό. Άρα ήταν για μας μια λύση το να μπορέσει να πάει στους παραολυμπιακούς αγώνες. Η Καρολίνα τότε αθλήτω όπως στην κανονική τα υπόλοιπα, ομάδα. Ναι, στην κανονική, στην κανονική ομάδα. Ομάδα, ναι. Και όμως φαινόταν και το ταλέντο της. Είχε ταλέντο. Ήταν πρώτη, ήταν εθνική ομάδα στην κατηγορία της, όμως θύμωνε γιατί άρχισε σιγά σιγά να χάνει από άλλα κορίτσια. Γιατί εκείνη δεν έβλεπε και δεν μπορούσε. Ήταν επιφυλακτική στον τερματισμό. Και αυτά τα λίγα εκατοστά άρχισαν να την ενοχλούν. Ήρθε μια μέρα στο γραφείο και μου λέει: «Μαρία, μου είπαν ότι έχεις πράσινα μάτια, είναι αλήθεια?» Οπότε εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ, αλλά ήταν και το σύνθημα για μένα και το μήνυμα σε μένα ότι έχει αρχίσει να αποδέχεται το πρόβλημά της. Σιγά σιγά με έφερε σε μια κατάσταση να πιστέψω ότι ίσως θα το δοκίμαζα να το κάνω. Παρόλα αυτά, με μεγάλη άρνηση. Εκείνη την περίοδο του 2001 ήταν οι κοινοπολιτιακοί αγώνες στο Μάντσεστερ, που εκεί ουσιαστικά είναι για τους αρτιμελείς αθλητές αυτοί οι αγώνες και μπαίνουν και δύο αγωνίσματα, 50 μέτρα και 100 ελεύθερο, ανάμεσα στο πρόγραμμα και στο κανονικό πρόγραμμα, που είναι κούρσα με αθλητές με αναπηρία. Εγώ είχα εξασφαλίσει ήδη την πρόκριση να πάω με τους αρτιμελείς αθλητές και μου είχαν πει ότι θα κολυμπήσεις και αυτή την κούρσα με τους αθλητές με αναπηρία. Νομίζω ότι μισούσα τότε όλους αυτούς που βοήθησαν να βρίσκομαι εκεί και να κολυμπήσω ως αθλήτρια με αναπηρία. Ένιωθα εκείνη τη στιγμή στο κολυμβητήριο ότι πίσω από το βατήρα, ότι όλοι με κοιτάζουν και ότι όλοι ουσιαστικά αποδέχομαι εκείνη τη στιγμή ότι έχω αυτό το πρόβλημα και απέναντι στους συναθλητές μου που καλά καλά δεν ήξεραν τι συμβαίνει.
Και το δεύτερο μεγάλο βήμα που εκεί αλλάξαν όλα ουσιαστικά για εμένα και μέσα μου ήταν το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Αργεντινή το 2002 που κολύμπησα στα 100 μέτρα πρόστιο, 200 μέτρα μειχτή. Πάμε στην Αργεντινή και βλέπω πάρα πολλούς αθλητές με πολύ σοβαρές αναπηρίες, γεμάτη χαμόγελο και αισιοδοξία και βρισκόμουν κι εγώ εκεί ανάμεσά τους. Ένιωθα ξαφνικά έτσι να είμαι πιο χαρούμενη, ένιωθα έτσι κι εγώ λίγο πιο αισιόδοξη, γιατί ένιωθα ότι σε αυτό το χώρο δεν έπρεπε να κρύψω τίποτα, ήμουν εαυτός μου. Και αρχίζω σιγά σιγά να νιώθω καλά, να αποδέχομαι τον εαυτό μου και το πρόβλημα της όρασής μου. Κερδίζω εκεί το αργυρό μετάλλιο στα 100 μέτρα πρόστιο. Χαίρομαι πολύ. Η πρώτη μου μεγάλη εκπροσώπηση σε μεγάλους αγώνες ήταν πολύ επιτυχημένη. Και εκείνη τη στιγμή βάζω τον μεγάλο στόχο, που ήταν οι Παραολυμπιακοί Αγώνες του 2004. Ξεκινώ να προπονούμε με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό και φόβο ταυτόχρονα, γιατί ήταν οι Παραολυμπιακοί Αγώνες. Η Καρολίνα είναι απίστευτα έξυπνη, είναι φυής. Έχει μια κινεστητική ικανότητα εκπληκτική. Ό,τι της λείπει από όραση, το αναπληρώνει από τις άλλες αισθήσεις. Έχει ένα πλούσιο λεξιλόγιο γιατί ρουφάει όλες τις λέξεις. Όποιο τρόπο χρησιμοποιούσαμε για να δουλέψω μαζί της, την επόμενη φορά το λεξιλόγιο αυτό, που δεν το έχει διαβάσει πουθενά, γιατί δεν διάβαζε, δεν μπορούσε να διαβάσει, την επόμενη φορά έβρισκε τρόπο να χρησιμοποιήσει το λεξιλόγιο. Λεξιλόγιο επιτηδευμένο. Ναι. Νομίζει κάποιος μία φορά να κινηθεί σε ένα χώρο, μπορεί να κινηθεί άνετα σαν εμάς. Μία φορά. Γιατί έχει καταγράψει κινητικά που είναι όλα τα εμπόδια. Παρέλαση Κύπρος με σημειοφόρο την Καρολίνα Πελεντρίκου. Pellegrino just in front. Pellegrino wins. Paralympic record 117.32. Ένιωσες καθόλου σε κάποιο στάδιο ότι ίσως το παραολυμπιακό κίνημα να ήταν και μια ευκαιρία στο να βοηθήσεις με τον τρόπο σου, τον αγώνα σου, άλλα παιδιά τα οποία πιθανόν να βίωναν τα ίδια συναισθήματα για την έλλειψη αποδοχής στην ζωή τους? Νομίζω ότι το βιώνουν ακόμα και τότε όταν μιλήσαμε με τη Μαρία και προσπαθούσε να με πείσει, μου είχε πει ότι πρέπει να το κάνεις και για την χώρα σου και για εσένα, αλλά και για τα άλλα παιδιά που ενδεχομένως να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο και θα τους δείξεις εσύ, θα ανοίξεις τον δρόμο και θα βοηθήσεις και άλλα παιδιά. Αυτό λίγο με άγγιξε που μου είχε πει και ήταν και ένας από τους λόγους που το σκέφτηκα. Οπότε εγώ όταν το 2004 ήρθε η πρώτη τεράστια επιτυχία για την Κύπρο και για εμένα, το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Κύπρου που είχε πάρει ποτέ, και πήρε μεγάλες διαστάσεις αυτή η επιτυχία. Ήμουν μόλις 18 χρονών. Ήμουν ένα παιδί που μόλις τέλειωσε το σχολείο. Οπότε η επιτυχία αυτή, όταν γύρισα στην Κύπρο, οι διαστάσεις που είχε πάρει, ούτε κι εγώ ίδια δεν το πίστευα. Είχε αλλάξει η ζωή μου μέσα σε μία μέρα. Οπότε εκείνη τη στιγμή μου δόθηκε η ευκαιρία να μεταδώσω αυτό το μήνυμα της διαφορετικότητας και της αποδοχής στην κοινωνία της Κύπρου, που πιστέψε με, ειδικά τότε τα πράγματα ήταν πολύ άσχημα σε αυτό το κομμάτι. Νιώθω μεγάλη χαρά, γιατί νιώθω ότι από το 2004 και μετά άλλαξαν πράγματα στην Κύπρο και γιατί ήμουν εγώ. Οι άνθρωποι που επικοινώνησαν και επικοινωνούν μαζί μου και μου λένε ότι χάρη σε μένα βρήκαν τη δύναμη. Χάρη σε μένα βρίσκουν τη δύναμη καθημερινά να παλέψουν και να προσπαθήσουν όχι μόνο με μια αναπηρία, αλλά γενικότερα στην ζωή τους και στην καθημερινότητά τους. Νομίζω ότι αυτό είναι
εισάξιο των μεταλλίων που έχω κερδίσει και όλων αυτών των διακρίσεων που έφερα στην Κύπρο. Θέλω να αγγίξουμε λίγο το κομμάτι της Καρολίνας πίσω από τα φώτα. Εδώ σε ένα διαφορετικό περιβάλλον από αυτόν της Κύπρου που πλέον... Πολύ διαφορετικό. Ναι, άλλοι ρυθμοί, ναι, προφανώς, άλλη κατάσταση κλπ. Θέλω να μου μιλήσεις για την Καρολίνα χωρίς να φοράει το μαγιό, το καπελάκι και τα γυαλάκια. Η αλήθεια είναι ότι αντιμετώπισα πολλές δυσκολίες όταν το 2004 ουσιαστικά ήρθα στην Αθήνα για σπουδές. Ξαφνικά βρέθηκα μόνη μου σε μια ξένη χώρα τότε, παρόλο που μιλάνε ελληνικά εδώ και είμαστε Έλληνες. Ξαφνικά κλήθηκα να είμαι σε ένα σπίτι μόνη μου, να πρέπει να φροντίσω εγώ για τον εαυτό μου, που μέχρι τα 18 όλα τα παιδιά έχουν τους γονείς που τρέχουν. Οπότε με ένα πρόβλημα υγείας αρκετά σημαντικό, βρέθηκα σε ένα σπίτι μόνη μου να πρέπει να ψωνίζω στο σούπερ μάρκετ, να πρέπει να πληρώνω τους λογαριασμούς μου, να πρέπει να φροντίζω εγώ για την προπόνησή μου, γιατί τότε που έκανα και τις επισκέψεις μου ως αθλήτρια, σε διατροφολόγους και όλα αυτά, ήμουν μόνη μου και ήταν κάτι πολύ δύσκολο για εμένα. Τα πρώτα χρόνια που έμενα στην Αθήνα, ειδικά τις πρώτες μέρες και τους πρώτους μήνες, έκλαιγα κάθε μέρα. Είχα πάρει 10 κιλά σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Και να σκεφτείτε ότι έκανα και προπόνηση, ήρθε η μαμά μου με βρει και έπαθε εγκεφαλικό. Φύγαμε να αγοράσουμε ρούχα. Εκείνη τη στιγμή όμως, εκείνη την περίοδο και εκείνα τα χρόνια, σκεφτόμουν και πολύ έντονα, γιατί είχε συζητηθεί από πολλούς γύρω μου, ότι η Καρολίνα δεν θα αντέξει και θα γυρίσει πίσω. Και όποτε το σκεφτόμουν και όποτε έκλαιγα, θυμόμουν αυτό που έλεγαν. Και πολύ όχι καλοπροαίρετα, κακοπροαίρετα. Και έλεγα στον εαυτό μου, δεν θα γυρίσεις πίσω, δεν θα τους κάνεις τη χάρη. Κλάψε όσο θέλεις, αλλά πίσω δεν θα γυρίσεις. Ήξερα ότι αν γυρίσω πίσω, θα μείνω στάσιμη στη ζωή μου. Ότι δεν θα κάνω ένα βήμα μπροστά να προχωρήσω. Ήξερα ότι αν αντιμετωπίσω αυτή την πρόκληση και αυτή τη δυσκολία, θα έβγαινα νικήτρια και θα έβγαινα καλύτερη για να προχωρήσω και να κάνω άλλα βήματα στη ζωή μου. Δυσκολεύτηκα πολύ, πέρασα πολύ δύσκολα ψυχολογικά. Δεν ξέρω αν έπαθα και κατάθλιψη τότε. Αλλά τελικά το ξεπέρασα, έμεινα εδώ. Νιώθω πολύ περήφανη για τα βήματα που έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια, για τις δυσκολίες που αντιμετώπισα. Γιατί πραγματικά πολύ μοναχικός δρόμος, πολύ δύσκολος δρόμος. Τότε δεν μιλούσα κιόλας. Ήμουν πολύ πιο εσωστρεφής από ό,τι είμαι τώρα. Θυμάμαι, επειδή έμενα και μόνη μου, ότι υπήρχαν μέρες που δεν μιλούσα. Περνούσε η μέρα και έλεγα ότι δεν έχω μιλήσει με κανένα σήμερα. Και πολλά βράδια έγραφα ημερολόγιο. Και έγραφα αρκετά. Νομίζω ότι ίσως ήταν αυτός ο τρόπος να εκφραστώ, γιατί δεν μιλούσα με κανέναν. Εντάξει, αυτά δεν τα έχω θυμηθεί ποτέ. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια είναι κάπου κρυμμένα, θαμμένα μέσα μου. Ερχόμενοι στην Αθήνα, αναγκαστικά δουλέψαμε το θέμα πανεπιστήμιο.
Διαπιστώσαμε ότι η φυσική αγωγή δεν θα μπορούσε να τα βγάλει πέρα. Είναι μια απαιτητική σχολή με απαιτητικά μαθήματα. Αναγκάστηκε λοιπόν να σταματήσει, να διακόψει. Αλλά για μένα ήταν εκ των όνων κάνευ ότι κάτι έπρεπε να κάνει. Ο αθλητισμός έχει ημερομηνία λήξης. Είχε αρχίσει να φαίνεται πόσο καλή είναι, κέρδισε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και φαινόταν ότι έχει μέλλον και σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο, αλλά κάποια στιγμή θα σταματήσει. Μετά τι. Δουλέψαμε λοιπόν να αποδεκτεί ότι πρέπει να κάνει κάτι. Σπούδασε, πήγε υπολογιστές, σπούδασε δημοσιογραφία, που γνώρισε και τον άντρα της και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί ο Δημήτρης είναι ένας πολύ σημαντικός σταθμός στη ζωή της και χάρηκα πολύ για την Καρολίνα. Και τώρα έχει δύο πτυχία. Είναι ως παραδείγματα δυσκολιών που ξεπερνά ένας άνθρωπος και προχωρά και εξελίσσεται στην ζωή του όπως κάνεις εσύ. Γιατί ναι, μεν και η μετάβαση στην Αθήνα ήταν δύσκολη, αλλά σου έφερε και στον δρόμο σου όμορφους ανθρώπους. Εννοείται, σε αυτό ήμουν πολύ τυχερή, γιατί η αλήθεια είναι και όταν ξεκίνησε το πρόβλημά μου, πάντα βρισκόταν κάποιος άνθρωπος σε μια στιγμή, είτε ήταν ένας προπονητής, ένας καθηγητής, μετά η Μαρία, μετά ο διατροφολόγος μου που με ανέλαβε το 2000, που πλέον είναι ένας πολύ στενός μου άνθρωπος και φίλος μου. Ο πρώτος μου προπονητής που μου φέρθηκε, λες και ήμουν κόρη του, μετά γνώρισα το Δημήτρη, μετά ο τωρινός μου προπονητής, οι καλύτεροι μου φίλοι που είναι εδώ και με βοηθάει καθημερινά. Οπότε, το ότι βρίσκομαι εδώ σήμερα και ζω στην Αθήνα 17 χρόνια πια, κλείνω τον Οκτώβριο, και τα έχω καταφέρει. Έχω δημιουργήσει μια καθημερινότητα, έχω δημιουργήσει ένα κύκλο ανθρώπων, φίλων, συνεργατών, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό, που νιώθω ότι με αγαπούν και με στηρίζουν και ουσιαστικά έχω μια δεύτερη χώρα. Η Κύπρος θα είναι πάντα η χώρα μου, εκεί που πέρασα τα παιδικά μου χρόνια, που είναι πολύ έντονα και θα είναι για πάντα και σε όλους τους ανθρώπους, νομίζω αυτό συμβαίνει. Σε κάποια χρόνια θα ζω ίσως στην Αθήνα περισσότερα χρόνια από όσο ζω στην Κύπρο, αλλά σίγουρα η Κύπρος είναι η χώρα μου, γιατί είναι εκεί η χώρα που μεγάλωσα. Είσαι ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζεις καλύτερα την Καρολίνα και την υπερπροσπάθειά της, και θέλουμε να μας πεις δύο λόγια για αυτόν τον άνθρωπο, όχι μόνο τον αθλητή, αλλά και τον άνθρωπο. Θα σου πω το εξής, ότι για να φτάσει ένας αθλητής σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή να είναι elite αθλητής σε παγκόσμιο επίπεδο, πρέπει να έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ως προσωπικότητα. Τα αθλητικά χαρακτηριστικά είναι το δεύτερο κομμάτι, που και αυτά τάξει στο μεγαλύτερο βαθμό. Η προσωπικότητα είναι αυτή που οδηγεί κάποιον σε οποιοδήποτε τομέα, πόσο μάλλον στον αθλητικό, στο υψηλότερο επίπεδο. Η Καρολίνα που είχε τα φυσικά προσόντα, γιατί ξέρεις, πολλές φορές στα νέα τα παιδιά λέμε ότι αν δουλέψεις θα φας όπου θέλεις. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Πρέπει να βρούμε το κομμάτι σε κάθε παιδί που έχει το ταλέντο. Γιατί θα κουραστεί λιγότερο και θα έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Η Καρολίνα λοιπόν, θα έλεγα ότι γεννήθηκε για να κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος σωματομετρικά και όσον αφορά το κομμάτι το μυϊκό, την ελαστικότητα και όλα αυτά, γεννήθηκε για να είναι πρωταθλήτρια σε οποιοδήποτε άθλημα. Αυτό που την οδήγησε στο να ξεφύγει από το κυπριακό επίπεδο, ίσως και το ελληνικό, γιατί κατέβαινε σε ελληνικούς αγώνες, ήταν το κομμάτι εκείνο της προσωπικότητας, το κομμάτι εκείνο της πνευματικής προσέγγισης, το οποίο την κάνει πρωταθλήτρια. Η Καρολίνα το έχει αυτό και όχι άκοπα, διότι ο ένας άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει τι κάνει, δεν θα γίνει πρωταθλητής. Θα φτάσει σε ένα επίπεδο. Μπορείς να το επεξεργαστείς, να το αντιμετωπίσεις και να το ξεπεράσεις. Δηλαδή, και η Καρολίνα φοβάται, και η Καρολίνα έχει δύσκολες στιγμές. Δηλαδή, όταν με έπαιρνε από το Τόκιο ή από κάθε αγώνα, πριν από κάθε αγώνα και μιλάμε στο τηλέφωνο, μόνο οι δυο μας ξέρουμε τι μου λέει και πώς προσεγγίζει τον αγώνα. Και ναι, υπάρχουν στιγμές που φοβάται, και ναι, υπάρχουν στιγμές που είναι απογοητευμένη, και ναι, υπάρχουν στιγμές που νομίζω ότι δεν θα κάνει τίποτα. Κάθε φορά τα ίδια έχουμε, κάθε φορά τα περνάω εγώ και μετά παίρνει το χρυσό μετάλλιο. Άρα λοιπόν, το πνευματικό κομμάτι είναι αυτό που οδήγησε την Καρολίνα σε αυτό το σημείο, και η Καρολίνα θα κάνει πρωταθλητισμό σε οτιδήποτε καν έκανε.
Δημήτρη τον γνώρισα πριν αρκετά χρόνια, 10-11 περίπου, και πραγματικά τα τελευταία χρόνια, επειδή είμαστε και δεν έχω συγγενείς στην Ελλάδα, ουσιαστικά είμαστε μόνοι μας με πολύ στενούς, 2-3 πολύ στενούς φίλους. Ήταν ένας άνθρωπος και είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά αντιλαμβάνεται το πρόβλημα με την όρασή μου και η καθημερινότητά μας είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και νιώθω, και ο Δημήτρης το λέει και εγώ το πιστεύω, ότι είμαστε μία πολύ καλή ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος που είναι δίπλα σου να σε αποδέχεται όπως είσαι, να σε θαυμάζει, και ο Δημήτρης και με αποδέχεται και με θαυμάζει, αλλά και με στηρίζει πάρα πολύ. Όλα αυτά τα χρόνια έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και στην εξέλιξή μου σαν ως άνθρωπος, γιατί είναι ένας άνθρωπος με παιδεία, με υπόβαθρο και άνθρωπος που έχει αξίες και αρχές που ταιριάζουν σε μένα, και γι' αυτό και είμαστε μαζί. Κατάφερε να επιβάλλει να την αντιμετωπίσουν ως έναν άνθρωπο αρτιμελή. Οι Παραλυμπιακοί Αγώνες δεν είναι κοινωνικός αθλητισμός. Είναι πραγματικός πρωταθλητισμός και μάλιστα υπάρχουν, δηλαδή, τα εργομετρικά τεστ της Καρολίνας. Δεν νομίζω ότι πολλές γυναίκες αθλητρίες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, δεν το συζητώ καθόλου. Και ίσως ούτε και στην Ελλάδα να έχουν τα εργομετρικά αποτελέσματα της Καρολίνας. Δηλαδή, η Καρολίνα, αν συνέχισε να βλέπει καλά και έμενε στην κολύμβηση, θα ήταν Ολυμπιονίκη και στην κανονική κολύμβηση. Από το 2002 μέχρι το 2021 έχει πάρει 20 μετάλλια, δηλαδή δεν υπάρχει χρονιά που να έχει πάρει μετάλλιο. Το 85% θυμάμαι καλά, το μετάλλιο είναι χρυσό, έτσι όπως και τώρα. Έχει 19 παγκόσμια ρεκόρ, έχει 20 μετάλλια σε αυτά τα 20 χρόνια. Έχει κάθε χρονιά βάθρο ή παγκόσμιο ρεκόρ. He told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Το 2016, τη χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων και Παραλυμπιακών Αγώνων στο Ρίο, η Καρολίνα στο Dancing της Κύπρου, όπου το 95% των χωρών που έκανε ήταν με σκοτάδι, όπου το μεγάλο πρόβλημα της Καρολίνας είναι το σκοτάδι. Έτσι, σκοτάδι και μακριά, αυτά είναι τα δύο μεγάλα προβλήματα της Καρολίνας. Τότε λοιπόν η Καρολίνα πήρε την πρώτη θέση. Στην Κύπρο η έκταση ήταν αυτή που θα έπαιρνε οποιοδήποτε άλλος μια πρώτη θέση χορεύοντας. Και ούτε ένα δημοσιογράφος, συνάδελφός μας στην Κύπρο, δεν έκανε ένα κομμάτι, δεν κατάλαβε να πιάσει το νόημα ότι ρε παιδιά, εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που δεν βλέπει καλά, βλέπει λίγο, έχει χαμηλή όραση η Καρολίνα, και έρχεται το dancing. Επαγγελματίες χορευτές, ανθρώπους που βλέπουν, και δεν σκέφτηκε κανείς να πιάσει το θέμα από αυτήν την οπτική γωνία. Κάνει πάρα πολλά η Καρολίνα, διότι αποφάσισε από τη μέρα που ξεκίνησε, και νομίζω ότι σε αυτό συμβολή έχει και η μητέρα της και οι άνθρωποι, οι πολύ κοντινοί της, διότι ο δρόμος Καρολίνας είναι πολύ μοναχικός, όπως και η ψυχολόγος της, η Μαρία Ψυχουντάκη, να την πείσουν ότι δεν υστέρησε έναντι κανενός και θα προχωρήσει έτσι. Και πάνω σε αυτό βασίστηκε η Καρολίνα και έφτασε όπου έφτασε. Έτσι, αλλά ο δρόμος είναι μοναχικός. Φανταστείτε λοιπόν να είστε αθλητής των Ολυμπιακών ή των Παραολυμπιακών Αγώνων στο υψηλότερο επίπεδο, να μπαίνετε σε ένα Ολυμπιακό στάδιο ή σε ένα Ολυμπιακό γονιδητήριο, να έχει ή να μην έχει κόσμο τώρα λόγω κορονοϊού, να σε μεταδίδουν 200 τηλεοράσεις σε όλο τον κόσμο, να έχει περάσει τελικό και να προχωράς από το cold room, από την αίθουσα κλήσης, μέσα στο γονιδητήριο και να είσαι στο βατήρα. Όποιος και να σε έχει βοηθήσει σε όλη τη ζωή ως εκείνη τη στιγμή, εκείνη τη στιγμή είναι η πιο μοναχική στιγμή ενός ανθρώπου. Η Καρολίνα θα πρέπει να πω ότι δεν είναι εύκολο συνεργάτης. Το λέω και για τους προπονητές της. Δουλεύει σε επαγγελματικό επίπεδο, με απίστευτη συνέπεια, δίνει την ψυχή της σε ό,τι κάνει
αλλά απαιτεί το ίδιο και από τους συνεργάτες της. Είναι απαιτητική. Ω, ναι. Αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί δυσκολίες γενικότερα σε συνεργασίες με προπονητές, με συναθλητές. Όμως και η ευφυΐα της και η δουλειά της επέτρεπαν να έχει αυτή την εξέλιξη. Τον αθλητή αυτό το επίπεδο δεν τον παρεξηγείς. Ξέρετε, οποιοδήποτε στο υψηλότερο επίπεδο δεν είναι και τελείως normal. Πρέπει να σκέφτεσαι και κάπως ανάποδα για να φτάσεις να κάνεις αυτές τις προσπάθειες, όχι θυσίες, επιλογή της είναι. Ποτέ δεν κάνει θυσίες ο αθλητής. Άμα δεν θέλει, ας μην τις κάνει. Σωστό. Μην σας παρασύρει σπίτι για θυσίες και τέτοια. Είναι απολύτως επιλογή της. Και αυτό το φαγητό να κάνει. Να σου πω ένα παράδειγμα. Για να μην ακρηγορώ εγώ, για να υπάρχει χρόνο σε εκπομπή για τους υπόλοιπους, διότι με έπεισες να μιλήσω. Είναι η πρώτη φορά που μιλάω στην τηλεόραση για την Καρολίνα. Έτσι. Και σε ευχαριστούμε. Οφείλεται σε σένα και στον Γιώργο τον Ταούλη, που με κάνετε και ένιωσα όμορφα και ξέρεις, είναι περίεργο να κάνεις 35 χρόνια τηλεόραση και να μιλάς ποτέ για την γυναίκα στην τηλεόραση. Είναι η πρώτη και δεν ξέρω αν και η τελευταία που το κάνω. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι κάθε αθλητής το αποφασίζει από μόνος του. Καμιά θυσία. Έχει αυτή την δύναμη ψυχής και την αποφασιστικότητα και τη αρέσει κιόλας, έτσι. Και ναι, γκρινιάζει. Δηλαδή, με το που φτάσουμε τους τελευταίους μήνες των αγώνων, πρέπει να έχεις τη δύναμη εσύ ως άνθρωπος που είσαι δίπλα της, κοντά της, σε κάθε αθλητή, συμπτωματικός εγώ με την Καρολίνα, να πεις ότι θα αντέξω τη μουρμούρα, θα αντέξω τα νεύρα, θα αντέξω τις ιδιορυθμίες της, διότι δεν γίνεται διαφορετικά. Η πίεση που νιώθει ο αθλητής σε αυτό το επίπεδο, να έχει μια χώρα από πίσω του, να έχει την ιστορία του από πίσω του και να έχει το μεγάλο στόχο από πίσω του, τον τρελαίνει. Θα το πω, αφού τα λέμε όλα έτσι κι αλλιώς, μια μέρα πριν φύγει για τους αγώνες, μου ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά της. Αλήθεια? Ναι. Αλλά εμένα δεν με πειράζει, διότι πραγματικά είναι σε άλλη διάσταση οι αθλητές σε αυτό το επίπεδο. Αν πρέπει να βρω μόνο μια λέξη για τη ζωή της, που να συνδέω το αθλητικό με το καθημερινό της κομμάτι, είναι η λέξη υπέρβαση. Δεν επιτρέπει στον εαυτό της να ζητήσει βοήθεια από κανέναν, παρά μόνο σε ακραίες περιπτώσεις. Θέλει να τα κάνει όλα στο σπίτι εκείνη, με μια βοήθεια, αλλά θέλει εκείνη να έχει τις πρωτοβουλίες, όχι στις εντολές. Ένας άνθρωπος με πρόβλημα όρασης στο επίπεδο της Καρολίνας θα μπορούσε να πει: δεν κάνω τίποτα. Η Καρολίνα όμως έχει αποφασίσει ότι θα τα κάνει όλα μόνη της. Όταν τη γνώρισα, δεν μαγείρευε. Είχε στο σπίτι μια κοπέλα και της μαγείρευε. Η Καρολίνα έχει γίνει μια καταπληκτική μαγείρισα και καταπληκτική ζαχαροπλάστησα. Και όλα μιλάμε σε low fat καταστάσεις. Δεν έχει επιτρέψει ποτέ στον εαυτό της, ούτε σε μένα παρά μόνο μία φορά, που δεν χρειάζεται να επεκταθώ, να μου μιλήσει για τις δυσκολίες που έχει με το πρόβλημα όρασης. 12 χρόνια μαζί. Και δεν επιτρέψει τον εαυτό της ούτε σε μένα. Δεν υπάρχει ο κοντινός άνθρωπος στον πλανήτη Γη στην Καρολίνα από εμένα. Υπάρχουν δύο, όχι άνθρωποι. Είμαι εγώ και η Liberty. Liberty, αριστερά. Αριστερά, Liberty, stop. Αριστερά. Αριστερά, μπράβο. Πάμε. Μπράβο, Liberty. Πάμε. Μπράβο. Είμαστε μια ομάδα με 6-7-8 ανθρώπους δίπλα μας που είναι πολύ κοντινοί μας. Πάρα πολύ κοντινοί μας. Όπως η αγαπημένη μας κουμπάρα που μένει και από κάτω μας, η οποία είναι το alter ego και ο άντρας της, το δικό μας, και χωρίς αυτούς θα ήταν διαφορετική η ζωή μας. Αλλά κυρίως είπαμε με την Καρολίνα, αυτό λέμε κάθε μέρα, όποτε έχουμε δυσκολία, λέμε είναι η ομάδα μας. Η ομάδα μας είναι η Καρολίνα, είναι η Liberty και είμαι εγώ. Και βεβαίως ξαναλέω,
η Καρόλινα έχει δίπλα της και δεν θα μπορούσε να μην έχει το Κυπριακό κράτος με την εκάστοτε κυβέρνηση, το τονίζω αυτό, τον ΚΟΑ και την ΚΕΠΕ. Και φυσικά τον κόσμο που κάθε φορά που κατεβαίνω στην Κύπρο, ενώ ξέρω ότι είναι η Καρολίνα για την Κύπρο, εκπλήσωμαι. Και αυτό πιστεύω ότι είναι και το παράδειγμα του μεγαλείου της Καρολίνας και το μήνυμα που μπορεί να εκπέμψει και προς νέα παιδιά τα οποία έχουν κάποια αναπηρία, αλλά κυρίως και προς γονείς οι οποίοι πιθανόν να εγκλωβίζουν αυτά τα παιδιά μέσα στο σπίτι. Το 15% του πληθυσμού αντιμετωπίζει ένα μεγάλο ή μικρό πρόβλημα υγείας που το κατατά στην κατηγορία του αναπήρου. Βλέπεις στον δρόμο το 15% άνθρωπο με αναπηρία? Εγώ δεν τους βλέπω πουθενά. Τι είναι, είμαστε οι μόνες χώρες στον πλανήτη που δεν έχουμε ανθρώπους με αναπηρία? Όχι, τους κρύβουμε. Μας είπε ότι λειτουργείτε ως ομάδα με ένα τρίτο μέλος το οποίο είναι εδώ έτσι στα πόδια μας, η αγαπημένη σου Liberty. Είναι πάντα εδώ η Liberty, ναι. Liberty, έλα, έλα, έλα πάνω, έλα, έλα, χοπ χοπ. Liberty, κοίτα, κοίτα. Ήρθε εδώ, σου λέει. Τι έχω εδώ για σένα? Εδώ. Έλα πάνω να σου δείξω. Έλα, 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 έλα. Χοπ, χοπ. Νάτσο, νάτο το παιδί μου. Νάτσο, κοπέλα μου. Κοπέλα μου, αυτή είναι η κοπέλα μου. Ναι, αυτό είναι το τρίτο μας μέλος και παρόλο που υπάρχουν πολλές ευθύνες που όταν έχεις ένα σκύλο πρέπει να κάνεις, η ζωή δεν είναι εύκολη και οι μετακινήσεις και οι ανάγκες που έχει ένα σκύλος και ιδιαίτερα η Liberty που είναι και σκύλος οδηγός. Αλλά παρόλες αυτές τις δυσκολίες, επειδή τις έχουμε και τις αντιμετωπίζουμε καθημερινά, έχουμε καταφέρει να κάνουμε επίσης βήματα μπροστά. Μαθαίνουμε καλύτερο ένας τον άλλον και αυτή η ομάδα τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει πάρα πολλά. Και ήταν ο μόνος τρόπος να καταφέρουμε να έχουμε μία ισορροπία και μία ηρεμία ώστε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά που η καθημερινότητα, καλός ή κακός, και με το πρόβλημα που αντιμετωπίζω εγώ, αλλά και γενικότερα η καθημερινότητα του κάθε ανθρώπου έχει τις δυσκολίες της. Γενέθλια που έκανες, αγάπη μου, εσύ στο Τόκιο, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο. Αυτά ήταν τα καλύτερα γενέθλια που έχεις κάνει ποτέ. Είμαι η φίλη, κουμπάρα, αδελφή της αγαπημένης μας Καρολίνας. Είχαμε την τύχη να μένουμε μαζί, στην ίδια πολυκατοικία. Τη γνώρισα όταν ήρθαν για πρώτη φορά και αγοράσαν το σπίτι που πουλιόταν από πάνω μας. Και από τις πρώτες κιόλας, από την πρώτη κιόλας γνωριμία, κατάλαβα ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα, χωρίς να ξέρω ποια είναι. Δεν ήξερα ποια είναι. Τον Δημήτρη τον γνώρισα, γιατί τον γνώριζα βέβαια από τον αθλητισμό. Δεν είχα καταλάβει όμως ποια ήταν και μπήκα στο ίντερνετ και διάβασα για την Καρολίνα. Με πρόλαβες. Αποκαλύψεις. Ναι, αποκαλύψεις. Δεν στο είχα πει αυτό. Και μπήκα και είδα ποια είναι. Και μετά άρχισαμε και κάναμε παρέα. Και από τον πρώτο κιόλας χρονικό διάστημα που κάναμε παρέα και οι τέσσερις και με τον σύζυγό μου, έτσι δέσαμε πάρα πολύ ωραία, περνούσαμε έτσι πολύ ωραία. Και μάλιστα από πάρα πολύ σύντομα μας είπαν ότι αν παντρευτούμε θα μας παντρέψετε εσείς. Και μείναμε και άφωνοι, γιατί δεν περιμέναμε σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, χωρίς να μας ξέρουν τόσο καλά ότι θα θέλανε. Γιατί η κουμπαριά είναι και μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, δεν κάνεις εύκολα κάποιον άνθρωπο. Η αλήθεια είναι ότι ομόρφωνε και τη ζωή μου, Καρολίνα. Με ποιους τρόπους γίνεται αυτό, στα απλά καθημερινά? Α, βέβαια. Καταρχήν, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σε εκπλήσει. Δεν μπορεί κανείς να διανοηθεί το τι πλάσμα είναι. Εγώ προσπαθώ να τη βοηθήσω στην καθημερινότητά μου. Θεωρώ ότι κάνω και λίγα πράγματα. Και η Καρολίνα, με τα τόσα θέματα που έχει, γιατί αυτό που έχει καταφέρει είναι κάτι το απίστευτο, πέρα από το υψηλό επίπεδο που είναι στον αθλητισμό, η ζωή της είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οπότε κάτι που για μας τον απλό κόσμο φαίνεται πάρα πολύ απλό, για την Καρολίνα δεν είναι. Παρ' όλα αυτά, με τη δύναμη ψυχής που έχει, και συγγνώμη, συγκινούμαι, αλλά δεν μπορώ,
Έχει μια τεράστια δύναμη ψυχής. Αποτελεί ένα πρότυπο για όλους μας, ακόμα και όταν θα της κάνεις μια καλοσύνη και να στη γυρίσει. Δηλαδή, το πιο όμορφο στην Καρολίνα είναι η ψυχή της. Καρολίνα, είναι τεράστιος άνθρωπος. Θέλεις να πεις κάτι για όλα αυτά που ακούμε από τη φίλη σου? Εντάξει, συγκινούμε πάρα πολύ, γιατί η Ειρηνή πραγματικά είναι, όπως μίλησα και πριν στη συνέντευξη τη μεγάλη που κάναμε, είναι ένας άνθρωπος από αυτούς που σας είχα πει ότι ζει από πολύ κοντά την καθημερινότητά μου. Όπως και ο Δημήτρης, που αυτοί οι άνθρωποι στη ζωή μου είναι πάρα πολύ λίγοι, γιατί εγώ το έχω επιλέξει να είναι λίγοι. Και γενικά καταλαβαίνω τους ανθρώπους, και εγώ την Ειρήνη την κατάλαβα και τον Αντώνη, τον άντρα της, από πολύ νωρίς. Είναι σαν κάτι διέστηση, δηλαδή λίγο να δω κάποιον το καταλαβαίνω. Οπότε η Ειρήνη για μένα δεν είναι απλά φίλη, είναι η οικογένειά μου. Τα τελευταία χρόνια έχουμε κάποια μικρή επιδείνωση στην όρασή της, ενώ θεωρούσαμε ότι σταθεροποιήθηκε. Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν σταθεροποιήθηκε. Και πρέπει να σου πω ότι η Καρολίνα, για να κλείσω τον κύκλο που ξεκινήσαμε, όλα όσα έχει κάνει, τα έχει κάνει σε ποσοστό 99% μόνη της, όλοι οι υπόλοιποι είμαστε το 1%. Και αυτό έχει να κάνει με το πώς διαμορφώνει πνευματικά την προσέγγιση στα πράγματα και πώς φτιάχνει μέσα από αυτό την ψυχολογία της. Καρολίνα μου, βρισκόμαστε στο ΆΚΑ και θέλω να σε ρωτήσω, είναι το πρώτο ή το δεύτερο σου σπίτι εδώ? Καλή ερώτηση. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός και είναι το σπίτι μου. Ναι, είμαι πάρα πολλές ώρες εδώ, γιατί εδώ είναι και η πισίνα που κάνω, είναι και το γυμναστήριο, κάποιες φορές έρχομαι και για φυσικοθεραπεία, οπότε είναι πολλές οι ώρες που περνάω εδώ. Εδώ και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι σε στηρίζουν? Εδώ πέρα καταρχήν πρέπει να πω ότι η εγκατάσταση και οι άνθρωποι του ΟΑΚΑ με στηρίξαν όλα αυτά τα χρόνια για να χρησιμοποιώ τις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών. Σίγουρα ο κύριος Χαλιορίς, ο Γενικός Διευθυντής, έχει στηρίξει πολύ αυτή την προσπάθεια και γενικά με έχουν αγκαλιάσει και νιώθω ότι πραγματικά είμαι, ναι μεν δεν είμαι από εδώ, αλλά νιώθω ότι πραγματικά είναι το σπίτι μου και είναι άνθρωποι που καθημερινά κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να έχω εγώ τις εγκαταστάσεις αυτές και να προπονούμε. Τι σκέψεις κάνει, άρχισε να σκέφτεται το μετά, το τι θα κάθε γίνει? Κάθε φορά που ξεκινάει να σκέφτεται το μετά, μόνο ανακοινώνει θα συνεχίσει. Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε τι θα μας πει. Νομίζω, και η ίδια. Νομίζω ότι θα σας πει ότι θα πάει με το Παρίσι. Πάει, αλλά φαντάσου τώρα που το συζητάμε, δεν κάτσαμε και δεν προλάβαμε, ναι. Δεν κάτσαμε να το συζητήσουμε. Δεν μιλάμε ποτέ για το ποιος είναι στόχος, επειδή και εγώ με δημοσιογράφος στα αθλητικά ξέρω πόσο άβολο για έναν αθλητή είναι να πει τι πάει να κάνει, για να αγχωθεί περισσότερο. Δεν τη ρώτησα ούτε μία φορά μέσα στη χρονιά τι σκέφτεται για τους αγώνες. Ούτε μία φορά. Τη μέρα του αγώνα δεν τηλεφωνιόμαστε. Τίποτα. Το βράδυ τελειώνουμε. Εκείνη τη μέρα η κατάσταση είναι, αυτό λένε οι Αμερικανοί αθλητές, το λέω για να το δει και εκείνη και να το ακούσει τι λένε, λένε in the zone. Και εννοούν το Twilight Zone, τη ζώνη του γλυκόφωτος. Η Καρολίνα λοιπόν από το προηγούμενο βράδυ μπαίνει in the zone. Απλώς μου τηλεφωνεί με το που τελειώνει. Αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος και δεν ξέρω αν θα σας το πει η Καρολίνα, η Καρολίνα μία εβδομάδα πριν πετάξει για το Τόκιο χτύπησε στην προπόνηση και μάλιστα επειδή το κολυμβητήριο ήταν επί της ουσίας κλειστό και άνοιγε μόνο για την Καρολίνα και 2-3 άλλους αθλητές, είχαν βγάλει τις πλάκες και σε μια χεριά προστίου χτύπησε στο κεφάλι στον τοίχο, σκίστηκε και ευτυχώς, αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος είναι θα μπορούσε να έχει χάσει τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, αν χρειαζόταν ράματα. Γιατί με ράματα τελείωνε το κολύμπι. Η Καρολίνα λοιπόν πήγε με ελαφριά διάσηση και ταξίδεψε. Και επίσης, φτάνοντας στο Τόκιο, μου είπε, με πήρε τηλέφωνο, μου είπε: δεν μπορώ να κολυμπήσω. Και η Καρολίνα κολύμπησε με 2 μεγάλες φυσικοθεραπείες κάθε μέρα. Φανταστείτε ότι σε μια χρονιά μέσα η Καρολίνα
πρέπει να έχει σε μόνιμη βάση τον προπονητή, τον γυμναστή, τον ή τους φυσικοθεραπευτές, έναν άλλον άνθρωπο που σου κάνει μια φυσιολογική εξισορρόπηση οργανισμού, τον ορθοπαιδικό της, την αθλητική ψυχολόγο της, τον διατροφολόγο, αυτή σε μόνιμη βάση. Αυτοί είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι. Δεν κάνουν χάρη σε κανέναν. Τι θα γίνει, θα πάμε και Παρίσι? Η αλήθεια είναι ότι είμαστε ομάδα, αλλά πολλές φορές, όχι πολλές φορές, ο Δημήτρης ποτέ δεν συμμετέχει ώστε να συμμετέχει να συζητήσουμε, αλλά ποτέ δεν μου ορίζει την απόφασή μου και ποτέ δεν προσπαθεί να επηρεάσει αυτή την απόφαση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια πιέστηκα λίγο με τον πρωταθλητισμό και λόγω της ηλικίας που σε έναν αθλητή όταν μεγαλώνει τα προβλήματα είναι πολύ μεγαλύτερα. Οι ψυχικές δυνάμεις δεν είναι ίδιες γιατί έχεις περάσει από πολλές δυσκολίες και πολύ δύσκολη καθημερινότητα και ουσιαστικά η ψυχή είναι αυτό που οθεί το σώμα για να αποδώσει. Και ήταν πολλές οι φορές τα τελευταία χρόνια που ένιωθα ότι δεν είχα να δώσω κάτι. Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιόδους που προσπαθώ να τις ξεπεράσω. Προσπαθώ να βρω ξανά το νόημα, προσπαθώ να βρω ξανά το κίνητρο, προσπαθώ να καταλάβω γιατί το κάνω. Οπότε ο Δημήτρης έζησε πολλές τέτοιες περιόδους και με έζησε σε πολύ κακές στιγμές ψυχολογικές που πολλές φορές δεν μπορούσα και εύκολα να τις ξεπεράσω και ούτε οι συνεργάτες μου μπορούσαν να καταλάβουν καλά-καλά τι συμβαίνει. Αλλά είναι αυτό το κομμάτι που συμβαίνει νομίζω σε κάθε μεγάλο αθλητή που έχει και μεγάλη διάρκεια. Νομίζω ότι θα ήθελα να είμαι στο Παρίσι για πολλούς λόγους. Πιστεύω ότι είναι καιρός να σταματήσει. Γιατί όλη αυτή η ενέργεια που της απομένει, και το ξέρω γιατί φαίνεται, όλη η ενεργητικότητά της, η διάθεσή της να κάνει πράγματα, πιστεύω ακράδαντα ότι μπορεί να τη διοχετεύσει σε άλλους τομείς πια. Να δει τι θα κάνει στο μέλλον, με την οικογένειά της, με μια δουλειά. Είναι τόσο ικανός άνθρωπος που πιστεύω ότι έχει να δώσει στη χώρα της, στη δική μου τη χώρα, να εμπνεύσει καινούργια παιδιά. Έχει πάρα πολλά να δώσει. Αυτό τη συμβουλεύετε σήμερα. Ναι, και το κάνω 2 Ολυμπιάδες πριν. Δεν θα ήθελα η τελευταία μου Παραολυμπιακή να είναι το Τόκιο, γιατί ήταν πολύ διαφορετική για μένα που έζησα και τις προηγούμενες διοργανώσεις λόγω της πανδημίας. Θα ήθελα να είναι μια πιο χαρούμενη και ένα πιο ευχάριστο κλίμα όπως συνηθίζουν να έχουν οι Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί αγώνες. Οπότε θέλω να ζήσω έτσι μια τελευταία ωραία διοργάνωση. Γνωρίζω και είμαι απολύτως συνειδητοποιημένη ότι αυτό μπορεί να μην γίνει και μπορεί ο χρόνος και πολλά πράγματα να μην πάνε καλά και αυτή η πορεία να σταματήσει. Αλλά εγώ οφείλω να έχω τον στόχο, γιατί όταν δεν έχεις στόχο και κίνητρο δεν μπορείς να μπεις ξανά στη διαδικασία να προπονηθείς. Οπότε θα κάνω την προσπάθειά μου, όπως ξέρω να την κάνω, και από εκεί και πέρα πολλές φορές δεν ορίζουμε εμείς το αποτέλεσμα και την πορεία στη ζωή. Η ζωή ίδια μας δίνει απαντήσεις. Είναι εδώ που έρχεσαι σε επαφή και με προπονητή, γυμναστή κλπ. Εδώ είναι, έτσι. Εδώ με τον προπονητή περνάμε πολλές ώρες και πολλά χρόνια, γιατί με τον Στέλιο είμαστε από το 2010. Οπότε σε αυτή την εγκατάσταση έχουμε περάσει πολλά. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις έναν προπονητή έμπειρο που ξέρει να διαχειρίζεται τις κρίσεις. Τι θυμάστε από την πρώτη επαφή με την Καρολίνα?
Η Καρολίνα, θυμάμαι, ήρθε την ώρα που προπονούσα την ομάδα που είχα αναλάβει εκείνη την εποχή στο κολυμπητήριο του Χαλανδρίου. Μου ζήτησε ένα ραντεβού να συναντηθούμε. Είχε την πρόθεσή της να αλλάξει προπονητικό περιβάλλον μετά από μια επιτυχημένη μέχρι τότε πορεία. Και κάναμε μια πρώτη κουβέντα στο τι μπορούμε να κάνουμε και τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσει να συνεχίσει με επιτυχίες την αθλητική της καριέρα. Ναι. Πώς το είδατε εσείς τότε αυτή την προσέγγιση της Καρολίνας? Ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο. Εγώ δεν είχα εμπειρία από κάτι αντίστοιχο. Προπονούσα μια αγωνιστική ομάδα και ήμουν προπονητής στην εθνική ομάδα τότε μετά από τους Ολυμπιακούς στο Πεκίνο. Και αυτό που είπαμε από την αρχή ήταν ότι σε περίπτωση που προχωρούσε η συνεργασία μας θα έπρεπε εκείνη την εποχή να μπει και να προσπαθήσει να ενσωματωθεί σε μια ομάδα κολύμβησης όπου δεν αντιμετωπίζει αντίστοιχα προβλήματα όπως εκείνη στην προπόνησή της. Ήταν δύσκολο για εκείνη. Το πολύ θετικό και το πολύ όμορφο ήταν ότι τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας κάναν τεράστια προσπάθεια για να γίνουμε ομάδα, για να μπει η Καρολίνα ομαλά σε αυτή την ομάδα. Και πώς εξελίχθηκε μέσα στην πορεία του χρόνου αυτή η σχέση? Γνωρίζουμε εκ πείρας, επειδή μιλάμε και με άλλους αθλητές, ότι είναι ιδιαίτερες οι σχέσεις προπονητή-αθλητή. Υπάρχει και ένταση, υπάρχει και αγώνας και προσπάθεια, επιτυχίες, απογοήτευση. Ναι, μπορώ να πω ότι στα 11 χρόνια αυτά τα έχουμε ζήσει όλα. Με καλύτερες στιγμές βέβαια τις στιγμές που ζήσαμε τώρα στο Τόκιο. Στην αρχή της γνωριμίας μας έπρεπε να περάσουμε από τα δύσκολα, γιατί μόλις έκανε το τελευταίο της χειρουργείο εκείνη την εποχή, έχει κάνει ήδη 5 χειρουργεία. Από τότε ευτυχώς έχουμε καταφέρει και παραμένουμε υγιείς και γι' αυτό έχει φτάσει μέχρι εδώ. Περάσαμε από αρκετά καλές στιγμές στην πρώτη Ολυμπιάδα το 12, Παραολυμπιάδα. Στη συνέχεια την επόμενη χρονιά έκανα παγκόσμιο ρεκόρ το 13. Υπήρξε μια περίοδος με επιτυχίες και αποτυχίες. Δεν θα τις χαρακτήριζα αποτυχίες, θα τις χαρακτήριζα λιγότερο καλές εμφανίσεις. Και καταλήξαμε στη μεγαλύτερη επιτυχία και διάκριση που ήταν φέτος το 2021 στο Τόκιο. Ναι. Θέλω να μου πείτε δύο λόγια για το χαρακτήρα της. Είναι ιδιαίτερος άνθρωπος, με ανησυχίες, με και πόνο, με κατάλοιπα από την παιδική ηλικία. Φαντάζομαι σας τα είπε και εσάς. Ιδιαίτερος άνθρωπος νομίζω ότι είναι κάθε πρωταθλητής. Και γι' αυτό είναι πρωταθλητής. Το δύσκολο σε κάθε προπονητή, και γι' αυτό η προπονητική είναι τέχνη, είναι να μπει στην καθημερινότητα του άλλου, να δει τα θέλω του αθλητή, της αθλήτριας, να προσαρμοστεί αρκετά πάνω στον αθλητή, για να μπορέσει να τον οδηγήσει σε νέες επιτυχίες και να τον εξελίξει. Να μας πείτε δύο λόγια και για την πρόσφατη εμπειρία του Τόκιο. Τι περιμένατε ως προπονητής πριν τους αγώνες και πώς εξελίχθηκε εκεί το σκηνικό? Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Οι αγώνες στο Τόκιο για μας ήταν αρχικά ένας στόχος να ολοκληρωθεί αυτή η καριέρα και να κλείσει. Με Καρολίνα Πελεντρίτου και Αντώνια Ρέστη σημεοφόρους. Η Καρολίνα Πελεντρίτου, μια σπουδαία αθλήτρια, 2 χρυσά παραολυμπιακά. Έχει δοθεί εκκίνηση στα 100 μέτρα πρόσφυγων γυναικών στην κατηγορία SB11. Ευχή μας η πρωταθλήτριά μας να κρατήσει αυτή την απόσταση. Για να δούμε χρυσό μετάλλιο για την Καρολίνα Πελεντρίτου. Η Καρολίνα Πελεντρίτου με νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Σπάει τα κοντέρ, σπάει τα χρονόμετρα. Και τώρα τι γίνεται για το μέλλον, το συζητήσατε ή ακόμη? Γι' αυτό σας είπα ότι πριν σκεφτόμασταν ότι ολοκληρώνουμε εδώ. Τώρα τα πράγματα, πάντα η επιτυχία σου δίνει δύναμη και όρεξη να συνεχίσεις. Από την εμπειρία σας μπορεί να το παλέψει και το Παρίσι? Αφού παλέψαμε το Τόκιο, μπορούμε να παλέψουμε και το Παρίσι, ναι. Μας είπες ότι πριν το Τόκιο ήταν και πάλι μια διλημματική περίοδος στην ουσία. Εκείνο το δάκρυ που κύλησε στο βάθρο, από πού πήγαζε? Ήταν όλα αυτά. Όλα έτσι. Ήταν όλα αυτά που προανέφερα. Όλο αυτό το θα πάω, δεν θα πάω. Όλο αυτό που πόσες νύχτες δεν κοιμήθηκα, πόσες νύχτες αναρωτιόμουν για αυτό που κάνω. Πόσες φορές αμφισβήτησα εγώ ίδια τον εαυτό μου, και το κάνω συχνά αυτό, και είναι κάτι που
μου το λέει συχνά ο προπονητής μου ότι μου κάνει κακό αυτό και ότι δεν χρειάζεται συνέχεια να αμφισβητώ τον εαυτό μου, δεν χρειάζεται συνέχεια να αμφισβητώ το πρόγραμμα της προπόνησης. Καλώς ή κακώς ασκώ μια περισσότερη πίεση στον εαυτό μου. Αλλά τα τελευταία χρόνια, επειδή επιδεινώθηκε η όρασή μου, σαν άνθρωπος απέκτησα περισσότερες ανασφάλειες και περισσότερες φοβίες και περισσότερα ψυχολογικά προβλήματα, θα έλεγα, που κλήθηκα να τα αντιμετωπίσω όλο αυτό το διάστημα μακριά από όλους και μακριά από τις συνεντεύξεις και μακριά από την δημοσιότητα. Οπότε και το δάκρυ που κύλησε, αλλά και το ξέσπασμα μετά τον τερματισμό, ήταν όλα αυτά που τα τελευταία χρόνια και τους τελευταίους μήνες είχα κληθεί να αντιμετωπίσω ως άνθρωπος και ως αθλήτρια φυσικά, να ορίσω ξανά τον εαυτό μου και την προσωπικότητά μου και το πού πάω και το τι θέλω τελικά να κάνω, που πιστέψτε με είναι τρομερά δύσκολο. Πλέον τι συναισθήματα έχετε για την Καρολίνα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι έχουν πέσει και κάποια τύχη τα οποία υπάρχουν μεταξύ ρόλων της ζωής επαγγελματικών κλπ. Κοιτάξτε, η επαγγελματική συνεργασία με τους επαγγελματικούς κανόνες εξακολουθούν να υπάρχουν. Διαφορετικά δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει μια τέτοια συνεργασία. Ωστόσο, μετά από τόσα πολλά χρόνια, Καρολίνα μεγαλούσε σχεδόν με την κόρη μου. Η κόρη μου είναι μόνο κάποιους μήνες μεγαλύτερη από την Καρολίνα. Νιώθω και σαν μαμά, αν αφήσω ελεύθερη τη Μαρία, τη νιώθω σαν κόρη μου. Πραγματικά νιώθω πάρα πολύ τυχερή που τη γνώρισα. Και μακάρι να μπορώ να κάνω και ό,τι τα ελάχιστα που κάνω για να τη βοηθήσω, μακάρι να μπορώ να κάνω κι άλλα τόσα. Για την Καρολίνα και για την κάθε Καρολίνα που βρίσκεται σε αυτόν τον αγωνιστικό στίβο, όλες οι συνθήκες είναι πολύ πιο δύσκολες και είναι πραγματικά πρωταθλητές της ζωής. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που τη γνώρισα. Ναι, έχουμε δυσκολίες, ναι, έχουμε προβλήματα. Δεν έχουμε πει ποτέ ο ένας στον άλλον ότι τώρα κουραστήκαμε και έχουμε προβλήματα ή δεν θα κάνουμε κάτι. Όλα τα κάνουμε, απλώς θέλει μια μέθοδο, ένα πλάνο παραπάνω για να λύσουμε τα λειτουργικά θέματα που υπάρχουν. Πού θα ήθελες να απευθυνθείς στέλνοντας ένα μήνυμα το οποίο εκπέμπει ο βίος της Καρολίνας Πελεντρίτου? Το μήνυμα είναι ότι η ζωή μου η ίδια είναι ένας καθημερινός αγώνας και μία μάχη. Οπότε αυτό που προσπαθώ να μεταδώσω είναι πράγματα που τα βιώνω καθημερινά και τα γνωρίζω πώς τα πέρασα και πώς τα ξεπέρασα και πώς προσπαθώ τουλάχιστον να τα ξεπεράσω. Στη ζωή μας δίνεται πολλές φορές η ευκαιρία να επιλέξουμε τι θα κάνουμε. Εμένα τότε οι επιλογές μου ήταν δύο, ή να μείνω στο σπίτι μου και να αποδεχτώ ότι η κοινωνία δεν δέχεται και δεν αποδέχεται αυτούς τους ανθρώπους, οπότε κάτσε στο σπίτι σου, κάνε ό,τι μπορείς μες στο σπίτι σου και όλα καλά. Ο δύσκολος δρόμος ήταν αυτός που επέλεξα και δεν το μετανιώνω. Νιώθω πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη και υπερήφανη, τόσο για εμένα όσο και για τους ανθρώπους που ακολούθησαν και εύχομαι ότι θα ακολουθήσουν. Αυτό που μου έχει διδάξει η ζωή είναι ότι πρέπει να έχεις υπομονή, επιμονή, να μην παρατάς, να μην παραδίδεις τα όπλα εύκολα. Και αν έχεις υπομονή και επιμονή, νομίζω ότι έρχεται και δουλεύεις, αυτό πολύ βασικό. Νομίζω ότι έρχεται η κατάλληλη στιγμή που θα ανταμυφθείς γι' αυτό και θα πάρεις αυτό που σου αξίζει. Χρειάζεται καθημερινός αγώνας, τίποτα μα τίποτα δεν είναι δεδομένο. Αύριο για όλους μας μπορεί να ξημερώσει μια πολύ διαφορετική μέρα. Οπότε πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να είμαστε εκεί και να καταλάβουμε επίσης ότι αυτή η ζωή που μας έδωσε κάποιος, που μας χαρίστηκε, δεν πρέπει να πάει χαμένη. Πρέπει να δώσουμε ό,τι μπορούμε σε αυτή την παράσταση, όπως τη λέω εγώ, γιατί κάποια στιγμή για όλους τελειώνει αυτή η παράσταση. Οπότε να μην κλωτσίσουμε τη ζωή που μας έδωσαν και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τον εαυτό μας, για τους γύρω μας και γενικότερα για την κοινωνία.
Κυρίες και κύριοι, από το ΟΑΚΑ εδώ στην Αθήνα ολοκληρώνεται το αφιέρωμα των 24 ωρών στην Καρολίνα Πελεντρίτου. Έναν άνθρωπο ο οποίος αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και πρότυπο για τη νέα γενιά. Να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα όμορφο.